από το γήπεδο της Λιβαδιάς, δεύτερη αγωνιστική των play-off. Ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Εργοτέλη, 44 βαθμούς, δεύτερη θέση στα play-off. Ο Λεβαδιακός 39, ο Εργοτέλης είναι και αυτός μέσα στο κόλπο της ανόδου. Δεύτερη αγωνιστική λοιπόν, ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα πούμε αμέσως μετά για την περιγραφή του αγώνα. Επιστρέψαμε στο γήπεδο της Λιβαδιάς, Λεβαδιακός Εργοτέλης για τη δεύτερη αγωνιστική των play-off. Διετρής ο κύριος, βλέπετε τη θερμοκρασία καταρχάς είναι πάρα πολύ υψηλή, 27 βαθμούς, πολύ καλός καιρός, ίσως υπερβολική λίγο ζέστη κατά μεσήμερο στη Λιβαδιά για να παιχθεί ποδόσφαιρο. Εδώ είναι η σύνθεση του Λεβαδιακού, Τζουζέπε Σανίνο, έχει τον Μένκα όπως συνήθως τα τελευταία παιχνίδια στο τέρμα. Στο Γιάνοβιτς, στο τέρμα μάλλον, ο Λιάγκας, ο Καραχάλιος και ο Μίγας, η τριάδα της άμυνας. Νίλη, Κονέ, Νίκας, Μεχίας, Σιμελίδης. Είπαμε τώρα αυτό μπορεί να διαταξει ένα λίγο διαφορετική, Κονέ και Μεχίας να παίξουν αμυντικά χάφο. Σιμελίδης με τον Νίλη στην άκρη και ο Νίκας πίσω από τους δύο επιθετικούς, Μπιανκόνι και Πολέτο. Θα το δούμε αυτό καλύτερα όταν αρχίσει το παιχνίδι. Και εδώ είναι η σύνθεση του Εργοτέλη, ο Γιάννης Ταουσιάνης. Έχει τον Κατσιμήτρο στο τέρμα. Μαζούλουξης, Μπάτζιος, τα δύο center back. Κόλα και Σερβιλάκης στα κρατής άμυνας. Πέιος, Μπουτσάκης και Τσέλιος στο κέντρο. Μπουρσέλης και Μανουσάκης στα άκρα. Και ο Κόνραντ στην κορυφή της επίθεσης. Να πούμε ότι ο Λεβαδιακός έχει κερδίσει και τα δύο παιχνίδια της κανονικής περίοδου με το ίδιο σκορ 1-0. Εδώ είναι και ένα πληρωματική. Με τον από τη μέρα της Λιβαδιάς λείπει ο Δημόπουλος, ο Παναγιώτου αλλά και ο Βίχος. Νέραλ, Μπότε και Ποζατζίδης τραυματίες από την ομάδα του Εργοτέλη. Διαιτητής ο Τάσος Παπαπέτρου του Συνδέσμου Αθηνών, ο Λιόντος από την Ήπειρο, ο Κώστας Λιόντος και Δημήτρης Παγουρτζής από την ομάδα του Πειραιά. Τώρα ξεκινάει το παιχνίδι με τους παίκτες του Εργοτέλη να έχουν τη σέντρα. Μια παθιά παλιά για τον Κόνραντ που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει και τώρα ο Μεχία για τον Νίκα. Νίκα θέλει να αλλάξει παιχνίδι, όχι καλά, ο Μανουσάκης για να εκμεταλλευτεί. Κόνε κάθετα. Κλείνουν τους χώρους οι παίκτες του Εργοτέλη. Μπάλα πάει πίσω. Για τον Μίγα που προωθείται. Η κάθετη πάσα δεν περνάει. Σερβιλάκης πιο πίσω. Κόλα. Βλέπετε και η διάταξη που έδωσε ο Εργοτέλης. Είναι μια τριάδα ουσιαστικά σαν center back. Παίζει ο Εργοτέλης και όχι με δύο center back. Και ο Κόλα ως τρίτος. Μπουτσάκης ανοίγει το παιχνίδι δεξιά. Δεν περνάει μπάλα για τον Μανουσάκη. Καραγαλιός έκοψε σε πρώτο χρόνο και το πλάγιο. Κερδισμένο πάει ο Λιάγκας να επαναφέρει για την ομάδα της Λιβαδιάς. Φιλοξενούμενοι ξανακερδίζουν με το Σερβιλάκι να γυρίζει πίσω τον Κόλα. Θέλουν να πάνε σε πιο ήρεμο παιχνίδι. Μπάτζιο στα άκρα. Λάθος πάσα. Το Κονέ ψάχνει να βρει τον Νίκα με μια βαθιά παλιά. Έχει μπροστά του τον Σερβιλάκι. Βγαίνει και ο Κατσιμήτρος και μαζεύει.
Λεβαδιακός που έχει 5 συνεχόμενες νίκες επί του Εργοτέλη, ανεξαρτήτως έδρας. Μοναδική νίκη του Εργοτέλη εδώ στη Λιβαδιά, μάλιστα, ήταν το Δεκέμβριο του 2011. Αυτή η προωθημένη παλιά για τον Κόνραντ είναι πολύ δυνατή. Κάλυψε καλά παράγια, ο Καραχάλιος. Out κατευθείαν. Μίγας, αντί για τον Νίκα, προτιμάει μια βαθιά παλιά για τον Μπιανκούνι, εκεί που ελέγχει ο Κόλα και γυρίζει άνετα στον Κατσιμήτρο για να αλλάξει αυτό γρήγορα παιχνίδι. Μια βαθιά παλιά του Μαζουλούξη, ελέγχει. Σιμελίδης ξεφεύγει ωραία. Θα πάρει και το φάουλ από πίσω. Με τον Λεβαδιακό εντός έδρας να έχει 5 νίκες, 5 ισοπαλίες. Μόλις μία ήταν στο πρωτάθλημα αυτή από τον Ιωνικό με 2-1. Την προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Είναι ο Εργοτέλης. Έχει 5 νίκες, 3 ισοπαλίες, 3 ήττες εκτός. Όλες οι ήττες με 1-0 στη Δόξα, εδώ στη Λιβαδιά και στην Ξάνθη. Πέγιος μια διαγώνια παλιά. Δεν πέρασε. Κονέο με χία, ψάχνει τον Νίκα. Νίκας μπαίνει με τον Κόλα. Ο Έτσον Κόλα, 19χρονος Αλπανός αμυντικός, έδιωξε. Σε καλύτερη θέση, πιο γρήγορος. Εδώ, έξω, έξω από τη μεγάλη! Έξω από τη μεγάλη! Ένα προς πίσω πάρε, έλα! Ακολούθησε! Νίκας μια παλιά για τον Σιμελίδη. Ούτε ο Πολέτο κινήθηκε προς την μπάλα. Έφτασε εύκολα στην αγκαλιά του Κατσιμήτρου. Συμφυλάκησε ο Τσέλιος, κρατάει μπάλα. Έχει τον Μανουσάκη μπροστά, γυρίζει δίπλα στον Μπουτσάκη. Μπουτσάκης ανοίγει στον Μπρουσέλη. Οι δυο τους συνδυάζονται, έχουν κλειστεί οι διάδρομοι από τους παίκτες του Λεβαδιακού. Καλά πίσω η μπάλα στον Μαζουλούξη και στον Μπάτζιο. Και πάλι Πέιος. Μαζουλουξής κρατάει ωραία. Πέιος. Ανοίγει το Κόλα να πάρει μπάλα. Τώρα πάει σε αυτόν από τον Μανουσάκη. Και πάλι Πέιος. Σιμελίδης γυρίζει προς τον Κατσιμήτρο σε αυτή την αλλαγή μπάλας που έγινε. Ουσιαστικά με αυτό το πλάγιο παραχώρησαν οι παίκτες του Εργοτέλη για να αλλάξει μπάλα. Κάποιο πρόβλημα είχε με την πρώτη μπάλα. Τώρα το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Έτσι, ο Κόλα δεν κάνει καλό κοντρόλ. Το πλάγιο για τον Λεβαδιακό. Σε ένα αργό παιχνίδι, αργό ρυθμό. Δεν βοηθάει και η ζέστη. Καλοκαίρινη ημέρα εδώ στη Λεβαδιά όπως και σε όλη την Ελλάδα. Κονέ. Ωραίο, ο Ιβοριάνος βρίσκει το Μεχία. Και πάλι Κονέ. Μεχία για τον Νίκα. Με τον Σερβιλάκη, μονομαχία ο Νίκας, ξανακερδίζει μπάλα. Περνάει όλους, είναι και ο Πολέτο για βοήθεια. Πολέτο για τον Νίκα, ωραία στην περιοχή, λίγο πιο δυνατά από ό,τι ήθελε. Μπάλα κατέληξε out. Ένας πρώτος καλός συνδυασμός.
με τον Βραζιλιάνο και τον Γιώργο Νίκα. Σερβιλάκης. Μανουσάκης πρώτο κοντρόλ. Τσέλιος συνδυάζεται με Μανουσάκη και ο Κόνραντ στη φάση. Μπερδεύονται μεταξύ τους οι παίκτες του Εργοτέλη. Σε αυτό το σημείο Μανουσάκης με Κόνραντ. Αλλά καταλήγει out. Κάθετα για τον Μπολέτο η μπάλα. Κόβει ωραία κόλλα. Το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης για την ομάδα της Λιβαδιάς. Ο Λούκας Μπολέτο στην εκτέλεση. Χαμηλά στο πρώτο δοκάρι, Σμελίδης. Είναι ένα τακουνάκι προς τα πίσω και πάλι μπάλα στον Μπολέτο. Μια σέντρα γίνει εύκολα η άμυνα. Έχει... Δεν ξέρω αν έχει δοθεί. Φάουλ, out. Εδώ ο Νίκας. Με τον Μπάτζιο. Μανουσάκης, Σερβιλάκης, αφήνει στο Τσέλιο. Μπουτσάκης, αλλαγή παιχνιδιού. Με τον Μαζούλουξη και τον Μπουρσέλη. Παίζει αυτός με τον Πέιο, με το κεφάλι στον Κόνραντ. Ο Κόνραντ θέλει να ξεφύγει και μπαίνει στην περιοχή ο Κόνραντ. Επικίνδυνα, αλλά έχει βγει ο Στογιάνοβιτς. Το κερδισμένο φάουλ στην περιοχή της μεσάς γραμμής από αυτή την πρόθεση του Καραχάλιου. Σημελίδης. Δεν πέρασε η πάσα του. Γιανκόνι. Μεχία και Κονέ. Είναι μόνος του. Ο Μίγας ανοίγεται, παίρνει μπάλα. Μίγας εγκλίνει. Κοιμάζει και το σούτ. Κοντράρει μπάλα. Δεν απομακρύνεται ούτε ο Σημελίδης μπορεί. Κονέ. Λίγο άτσαλα. Τώρα με δεύτερη προσπάθεια ο Κονέ κερδίζει την κατοχή. Σημελίδης μπαίνει στη φάση. Ένα πλασέ. Σημάδεψε ο Σημελίδης στη γωνία του Κατσιμήτρου. Αστόχησε. Καλή στιγμή για τους γηπεδούχους το 12ο λεπτό. Ο Παναγιώτης Σημελίδης. Το ελεύθερο του Κατσιμήτρου. Ο Νίλη εκεί παλεύει να κόψει την μπάλα. Κρατάνε την κατοχή, φιλοξενούμενοι. Κόντρα πλάγι ο Μπουρσέλης επαναφέρει για τον Μπουτσάκη. Παίζουν το 1-2. Ο Μπουρσέλης και ο Μπουτσάκης, συμπαλιά για τον Κόνραντ. Ωραία ο Λιάγκας. Κερδίζει και φάουλ. Εδώ ξανά. Κονέ. Καλό pressing στο χώρο της μεσάς γραμμής από τους παίκτες του Εργοτέλη. Λιβαδιά επιτίθεται τώρα από δεξιά με τον Μίγα.
Μίγας μόνος του κάνει τη σέντρα εκεί που είναι δυνατή η μπάλα για τον Μπιανκόνι. Κέρδος όμως ένα ακόμα κόρνερ. Δυνατή η σέντρα, καλή προσπάθεια του Μίγα. Δεν σημάδεψε καλά το κεφάλι του Μπιανκόνι που περίμενε στο σημείο του πέναλτι. Πολέτο πάει στην εκτέλεση του δεύτερου κόρνερ για την ομάδα της Λιβαδιάς, η οποία έχει βεβαίως την πρωτοβουλία. Στο πρώτο δοκάρι βγαίνει και αυτή η άμυνα. Μπουτσάκης κρατάει ωραία την μπάλα. Με τον Μεχία και τον Νίκα την περνάει ωραία στον Μανουσάκη. Μανουσάκης ανάμεσα από δύο θα χάσει. Κυρίως το μαρκάρισμα του Λιάγκα ήταν αυτό που κέρδισε την μπάλα για την Λιβαδιά. Κονέ, Μεχία. Ο Μίγας στον Νίκα. Παίζει με τον Μεχία. Πέιος θα κόψει. Τσέλιος Μαζού Λουξής. Είχε ανοιχτεί ο Μπουρσέλης. Τσέλιος προτιμάει πίσω τον Κόλλα από την άλλη πλευρά. Εκεί που είναι ο Μπουτσάκης. Και ανοίγεται ο Σερβιλάκης. Μπάλα πάει πίσω. Παράλληλες πάσες από τους παίκτες του Εργοτέλη προσπαθούν να φτάσουν πιο ήρεμα. Και με ίσως μια μακρινή παλιά όπως αυτή, μια κάθετη για τον Κόνραντ, πολύ δύσκολο να περάσει. Κονέχασε. Τσέλιος. Τσέλιος πάντα με τον Μπουρσέλη, κάθετα για τον Κόνραντ. Ωραία, ο Νίλη βγήκε και γύρισε στον Στέφαν Στογιάνοβιτς, τον Σέρβο τερματοφυλάκα της Λιβαδιάς. Σιμελίδης έκοψε ο Πέιος. Και νέα κόντρα στον Κόνραντ, την μπάλα από τις κόντρες. Αυτό σκόπηκε τελευταία στιγμή από τον Λιάγκα. Νίλη προσπαθεί να προωθήσει γρήγορα το παιχνίδι, δεν περνάει. Αλλαγή για τον Νίκα, ωραίο κοντρόλ. Με τον Σερβιλάκη, Νίκας περιμένει βοήθεια, συγκλίνει, μπορεί να δοκιμάσει και το σουτ, το κάνει. Όχι πολύ δυνατό, πάει μπάλα στον Μεχία, που είναι έτοιμος για σέντρα. Εκεί που είναι μόνο ο Μπάτζιος για ένα τρίτο κόρνερ. Η πίεση του Λιβαδιακού, δεν βγαίνουν πολύ εύστοχες οι σέντρες που έχουν δοκιμάσει μέχρι τώρα οι παίκτες του Λιβαδιακού. Για το κεφάλι του Μπιανκόνι. Μια ακόμα στατική φάση και ο Λούκας Πολέτος στην εκτέλεση του κόρνερ. Προς το δεύτερο δοκάρι αυτή τη φορά, ο Πέιος είναι αυτός. Τον έχει βγει και η μπάλα. Κατσιμίτρος δοκιμάζει ένα δυνατό βολέ για τον Μπουρσέλη. Με τον Κονέ αυτός κερδίζει το πλάγιο. Μια αλλαγή παιχνιδιού ανεπιτυχής, πολύ δυνατή για το Σερβιλάκη. Μίγας θα εφαναβερεί από το πλάγιο. Ο Λιάγκας. Ο Νίλη ανοίγεται. Δεν πάει παρά στο Σιμελίδη. Καλά ο Μπουτσάκης κόβει. Τώρα Νίλη και Σιμελίδης δεν μπορούν να συνδυαστούν στον Κατσιμήτρο. Κλείνουν καλά τους χώρους οι παίκτες του Εργοτέλη στο κέντρο. Δεν μπορούν να βγουν συνδυασμένες επιδέσεις με κάθετες πάσες από την πλευρά του Λιβαδιακού. Οι πιο επικίνδυνες στιγμές έχουν έρθει από τις προωθήσεις του Μίγα με τον Νίκα από τα δεξιά και κάποιες σέντρες που δεν έχουν ευστοχίσει. Αλλά προς τα εκεί βρίσκουν ανοίγματα κυρίως οι γηπεδούχοι.
σε αυτά τα πρώτα 17 λεπτά της αναμέτρησης. Ενώ ο Εργοτέλης προσπαθεί να ευνηδιάσει βγάζοντας το Κόνραντ με κάθετες ξαφνικές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας του Λεβαδιακού. Καραχάλιος. Λέτο πίσω και πάλι στον αρχηγό. Καραχάλιος ανοίγει, υποπίεση. Δεν είχε προθεθεί ο Μίγας. Και χωρίς φάουλ, πλάγιο για τον Εργοτελή. Λεβαδιακός μετά την ήττα από τον Ιωνικό εδώ σε αυτό το γήπεδο με 2-1. Πήγε στη Δράμα, νίκησε 4-0. Στην πρώτη αγωνιστική των play-off έκανε και τη μεγάλη νίκη στη νίκη επί του Ιωνικού που τον ξανάφερε κοντά στην πρώτη θέση. Στους 3 βαθμούς. Κολλά. Μπάτζιος ανοίγει στο Μαζουλούξη. Προωθείται Πέιος. Μπαλιά δεν περνάει. Και πάλι Μαζουλούξης. Ούτε για τον Μπουρσέλη, ούτε για τον Μπουτσάκη. Κονέ κερδίζει ο Τσέλιος. Συνεχίζει το παιχνίδι. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Το σουτ του Μανουσάκη. Δεν ανησυχεί τον Στογιάνοβιτς που παρακολουθούσε την μπάλα. Ένας παίκτης του Εργοτέλη είναι στο έδαφος, ο Ηλίας ο Τσέλιος. Από το 18 πρώτα δανεικός και μετά τον απέκτησε ο Εργοτέλης από την ομάδα της ΑΕΚ. Στογιάνοβιτς στο βολέ. Μπιανκόνι, πρώτη κεφαλιά, κερδίζουν με τον Τσέλιο και τον Πέιο και τον Μπάτζιο να διώχνει περισσότερο παρά να ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του. Εκεί που είναι μόνο Νίλη, αφήνει την παλαπλάγιο για να επαναφέρει ο ίδιος. Λιάγκα Σιμελίδης περιμένει να προωθηθεί ο Νίλη, κρατάει μπάλα, έχει στρίμα τον Κονέ, η αλλαγή στον Μεχία. Κίνηση του Νίκα Μεχία, περιμένει, ανέβει ο Μίγας. Από αυτή την πλευρά υπάρχει περισσότερος χώρος. Η μπαλιά πάλι του Μίγα βρίσκει τον Μπιανκόνι. Ο Νίκας στο δεύτερο σουτ πέφτει, μπλοκάρει ο Κατσιμίδρος. Αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή μέχρι τώρα, νομίζω, στο 21 με το σουτ του Νίκα. Αυτή τη φορά ο Μίγας σημάδεψε, βρήκε τον Μπιανκόνι. Κατέβασε αυτό την μπάλα, δεν μπόρεσε να εκτελέσει, αλλά είχε τον Νίκα πίσω του που έκανε το σουτ. Όχι πολύ δυνατό τόσο για να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Κατσιμίδρο. Νίκο, δεν ξέρω αν με ακούς το πρώτο 20 λεπτό. Υπάρχουν κάποιες οδηγίες από τον Σανίνο ή τον Ταουσιάνη. Εντάξει, από τον Ταουσιάνη να σου πω που φωνάζει για τα μαρκαρίσματα. Είδαμε το προηγούμενο για την αριστερή πλευρά όταν επιτίθεται η ομάδα του Λεβαδιακού. Ζητάει από τον Μανουσάκη να προσπαθούν να μην του παίρνουν την πλάτη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Προσέξτε λίγο τις υπεραριθμίες. Φωνάζει επίσης και στην επίθεση να είναι κοντά οι γραμμές. Απ' την άλλη μεριά, ο Σανίνο δεν φαίνεται να είναι ευχαριστημένος με τους αμυντικούς χαφ και με τους αμυντικούς του, γιατί πουλάνε εύκολα την μπάλα και κάνουν λάθη. Είναι συνεχώς δίπλα στους πάγκους οι δύο προπονητές και δίνουν οδηγίες. Το ζουν με το δικό τους τρόπο το σημερινό παιχνίδι. Λία. Πράγματι δεν περνάνε εύκολα, κάνουν αρκετά λάθη στη μεσαία γραμμή. Δεν μπορεί να τις πάσεις που θέλουν κάθετα προς τον άξονα οι παίκτες του Λεβαδιακού και η παρατήρηση του Γιάννη Ταουσιάνη, όντως αυτό που λέγαμε και εμείς από την αριστερή πλευρά της άμυνας, στη δεξιά, όπως επιτίθεται ο Λεβαδιακός, υπάρχει πολύ ελεύθερος χώρος για τον Μίγα και τον Νίκα και από εκεί έχουν βγει όλες οι φάσεις και η τελευταία στο 21 που κατέληξε στο σουτ του Νίκα. Βλέπετε και εδώ η βαθιά μπαλιά του Κονέ για τον Νίκα. Παρακολούθησε ο Σερβιλάκης, η μπαλιά μας έφτασε εύκολα στον Κατσιμίδρο. Μπουτσάκης. Ο Πέιος στο Μαζουλουξή. Μπουρσέλης αφήνει στον Πέιο.
Ο Κόλλα. Μπουτσάκης πιέζει ο Μεχία. Κρατάει ο Μπουτσάκης πάντα. Σερβιλάκης. Δίνει πάλι στον Μπουτσάκη. Ο Νίκας παρακολουθεί. Ο Μπουτσάκης ανοίγει πολύ την μπάλα. Ο Νίκας περνάει μπροστά. Κερδίζει το φάουλ ή το out. Το out. Υπνιδητής. Κάλυψε ωραία ο Νίκας. Στοιανόβιτς χωρίς να βιάζεται, το ελεύθερο βολέ. Γιανκόνι προς τα πίσω, η μπαλά στην άλλη πλευρά απευθείας, στον Κατσιμίτρο. Προσεκτικός ο Εργοτέλης, η ισοπαλία βέβαια δεν βολεύει κανέναν. Ο Λεβαδιακός θέλει οπωσδήποτε νίκη για να ψαλιδίσει τη διαφορά από τον πρώτο Ιωνικό. Κυνηγάει ακόμα την πρώτη θέση ο Λεβαδιακός, που θα του δώσει πρώτη θέση, δίνει απευθείας άνοδο στη Super League. Αλλά και απ' την άλλη ο Εργοτέλης, εάν δεν κερδίσει σήμερα, μένει αρκετά πίσω από τις πρώτες θέσεις. Σέντρα. Καραχάλιος έκοψε. Κονέ πιο πίσω. Το φάουλ για τον Εργοτέλη. Από τον Σιμελίδη στον Μαζουλουξή. Μια ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να φέρουν κόσμο και την μπάλα στα καρέ του Στογιάνοβιτς. Γιανκόνι έκοψε αυτή την εκτέλεση. Νίλη προσπάθησε να περάσει, να απομακρύνει περισσότερο την μπάλα. Ο Πολέτο κέρδισε το φάουλ. Εδώ ο Ηλίας Τσέλιος. Κονέ ανοίγεται, ο Μίγας παίρνει μπάλα. Τώρα πέρα ο Μανουσάκης να τον καλύψει και το κάνει καλά και του κλέβει την μπάλα. Πολύ ωραία. Ο Μανουσάκης αυτή τη φορά ακολούθησε τις οδηγίες του Ταουσιάνη. Ο Κόνρα δεν μπόρεσε. Καραχαλιός διάβασε τη φάση, βγήκε γρήγορα. Έκοψε πλάγιο. Σερβιλάκης με Μπουτσάκη δεν παίζει. Παρεμβαίνει ο Μεχία και ο Νίκας. Δεν περνάει η πάσα του Νίκα για τον Πολέτο. Τσέλιος έκοψε. Μαζουλουξής. Μπάτζιος και Πέιος. Μανουσάκης στο Μπουτσάκη. Έχει ανοιχθεί ο Σερβιλάκης και παίρνει μπάλα. Του κλείνει το χώρο ο Νίκας. Μπουτσάκης. Πέιος πάει κάθετα. Ψάχνει την κάθετη πάσα στο Τσέλιο. Αυτός για τον Κόναρ στην περιοχή. Το σούτ απευθείας. Αλλοιώθηκε out. Δεν αλλοιώθηκε. Πέσε στα πόδια του ο Καραχάλιος. Εδώ ο Κόνραντ. Δεύτερος σκόρερ της ομάδας του Εργοτέλη. Πίσω από τον Μανουσάκη έχει 7 γκολ ο Κόνραντ, 8 ο Μανουσάκης. Ο λάθος. Ο Κόνραντ δεν μπορεί να γυρίσει. Μίγας. Αφήνει την μπάλα πλάγιο καθώς ο Κόνραντ είναι στο έδαφος. Ο Ολλανδός φορ. Μια σύντομη διακοπή. Βλέπετε και τον κύριο Ταουσιάνη στο βάθος. Θα χρειαστούν οι πρώτες βοήθειες από τον πάγκο του Εργοτέλη. Και εδώ ο Τζουζέπε Σανίνο. Νίκο Κονόμοπλου, έχουμε δει κάποια βελτίωση, δύο προπονητές, αυτά που ζήτησαν.
Εντάξει, φωνές οι περισσότερες είναι από πλευρά στα Οσιάνη. Τώρα στον Τσέλιο πρέπει να αξιοποιήσει την πάσα αυτή ο Κόνραντ που το έκανε. Ζητάει να έρχεται λίγο πιο πίσω για να ανοίγει διαδρόμους, να τραβάει τους αμυντικούς του Λεβαδιακού. Ο Σανίνο από την άλλη συνεχίζει να επιμένει στα πολλά λάθη που κάνουν οι παίκτες τους στην μεσαία γραμμή και στις τελικές πάσεις στον άξονα για να βγάζουν μπροστά τους δύο επιθετικούς ελεύθερους. Ναι, δεν έχουν βρει ακόμα χώρο για να αξιοποιήσουν είτε τον Μπολέτο είτε το ύψος του Μπιανκόνι και οι υψηλές σέντρες που επιχειρούν μέχρι τώρα δεν είναι τόσο εύστοχες. Η μοναδική ουσιαστικά επικίνδυνη θα την χαρακτηρίζει τελική είναι αυτή του Νίκα στο 21. Ο Κόνραντ έχει βρεθεί 2-3 φορές μέσα στην μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού χωρίς να μπορέσει να τελειώσει επικίνδυνα κάποια από τις πάσες που του πέρασαν. Έχουν αντιδράσει καλά τα center back των γηπεδούχων μέχρι στιγμής. Νίλη και Λιάγκας κάθετα για τον Μεχία ο Νίλη. Πολέτο θα χάσει. Μπουτσάκης κόβει και πάλι ο Πολέτο. Νίκας αφήνει για τον Σημελίδη. Σημελίδης κάθετα για τον Νίκα. Μια πολύ έξυπνη πάσα. Το κατάλαβε ο Σερβιλάκης. Έκοψε σωτήρια. Αν πέρναγε ο Νίκας ήταν τέτα τέτ με τον Κατσιμίτρο. Μπουτσάκης. Ανοίγεται. Μπουρσέλης. Δεν προχωράει προς τα πλάγια. Γύρισε στον Πέιο και αυτός πιο πίσω. Στο Μαζουλουξή. Αλλάζει πλευρά για τον Κόλα. Εδώ βλέπετε και τον Εργοτέλη που κρατάει αρκετά την μπάλα στα πόδια του. Κατοχή είναι σχεδόν μοιρασμένη, αλλά με ένα 52% να ανοίξει στους φιλοξενούμενους. Ναι, Νίκο. Έχει αλλάξει σχηματισμό, Σανίνο. Δεν ξέρω αν θα το παρατήρησες. Τώρα έχει μπει Νίκας μέσα και έχει Σημελίδης αριστερά. Τώρα το άκουσα και εγώ από τον Πάγκο που ο Ταουσιάνης ζητάει. Να δούμε αυτό το σουτ που περνάει out από τον Μπουρσέλη. Καθώς βλέπει corner. Ότι τα δύο στόπερ πίσω του Εργοτέλη την προηγούμενη φάση με τον Νίκα, αν πέρναγε αυτή η πάσα που έλεγες, θα υπήρχε πρόβλημα. Ναι, αυτό που έλεγα και στην αρχή, περίμενα ότι ο Νίκας θα παίξει περισσότερο στο κέντρο. Ναι, ναι, τώρα άλλαξε το σχηματισμό και έκανε αυτή την κίνηση. Και ο Σημελίδης. Το Εργοτέλη και αλλάζουν και αυτή τη στιγμή. Ο Σημελίδης πάει δεξιά. Ας δούμε αυτό κάνω για τον Εργοτέλη στο 31ο λεπτό, το πρώτο που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Κύριος Παπαπέτρου μιλάει εκεί. Τώρα το κόρνερ. Καλό στο πρώτο δοκάρι. Δεν απομακρύνει την μπάλα μετά την πρώτη κεφαλιά. Πάει και ο Κόνραντ να μπει στη φάση για να βγάλει ένα σουτ. Δεν τα καταφέρνει. Στην αντεπίθεση ο Λεβαδιακός. Δεν πέρασε η πάσα για τον Πολέτο. Καλή προσπάθεια. Τον Καραχάλιο δεν προτίμησε τον Σημελίδη που ήταν πιο κοντά. Ήθελε να πέρασε απευθείας τον Πολέτο. Χωρίς επιτυχία. Μπουρσέλης. Αποφύγει τον Νίκα. Μπράβο, καταλήξει τον Κατσιμίτρο. Πιέση ψηλά. Τους παίκτες της Λιβαδιάς. Αναγκάζει τον Κατσιμίτρο σε ένα βολέ προς τα πλάγια. Προς τον Σερβιλάκη ο Μίγας κόβει. Πέιος το ανοίγει. Μπουτσάκης και Μπουρσέλης. Ο Μπουρσέλης έχει χώρο και το Λιάγκα μπροστά του. Μπουρσέλης τον αποφεύγει, σηκώνει την μπάλα για τον Τσέλιο. Κόνραντ έχει χώρο, καθυστερεί ο Ολλανδός πολύ και κόβεται στο τέλος. Βλέπετε και την αντίδραση του Τσέλιου στο βάθος.
του έστρωσε ωραία την μπάλα ο Ολλανδός, νομίζω καθυστέρησε χαρακτηριστικά εκεί να εκτελέσει με τη μία. Δεν αισθάνθηκε σίγουρος. Στο 33ο λεπτό μια πολύ επικίνδυνη φάση που δεν κατέληξε στην τελική όμως, λόγω της αργοπορίας του Κόνραντ. Κόλλα κλεισμένον γυρίζει στον Κατσιμήτρο. Μπάλα θα καταλήξει πλάγιο καθώς είναι ο Μίγας στο έδαφος. Μεχία είναι, Μεχία είναι. Χάφω από τις Ονδούρες. Για δες πως έπεσε. Εδώ βλέπετε πιάνει το πόδι του πίσω ένα τράβηγμα χωρίς κάποιας να είναι κοντά του ή να τον παρενοχλεί. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια αναγκαστική αλλαγή για τον Αλφρέντο Μεχία. Ένα αντικατάστατο στελέχος της ενδεκάδας του Λεβαδιακού, ο μέσος από την Ονδούρα. Και εδώ το σήκωμα της μπάλας, ο Τσέλιος που τη στρώνει στον Κόνραντ. Βλέπετε, μπάλα κάνει γκέλ κάτω, Κόνραντ δεν πιάνει απευθεία στο σούτ, μετά καθυστερεί, κόβει και χάνεται αυτή η ευκαιρία για τον Εργοτέλη να φτάσει σε μια επικίνδυνη τελική. Νίκο Οικονομόπουλε, ο Μεχία θα γίνει αλλαγή, πώς το βλέπεις? Λέει με το Σανίνο, εκεί του λέει εντάξει θα μπει, δεν έχει θέμα, δούμε πόσο θα αντέξει και τα βλέπουν στο ημίχρονο μετά. Mm-hmm. Αντέχω, του λέει ο coach, θα παίξω. Μεχία διαμάζεται και ξαναπερνάει στο παιχνίδι. Μουτσάκης. Παίγει ως τον Κόλλα. Πρώτο κοντρόλ. Σερβιλάκης. Ανοίγει το Μανουσάκης. Μπροστά ο Μίγας. Του κλέβει την μπάλα. Ωραία ο Σημελίδης. Σημελίδης θέλει απευθείας να βρει τον Μπιανκόνι. Παίρνει το φάουλ. Γυρίζει πίσω τη φάση ο κ. Αβέτρου. Μίγας θα εκτελέσει. Πίσω. Για τον Καραχάλιο. Κονέ. Και πάλι Μίγας. Για να περάσει και περνάει για το Μεχία. Μεχία με τον Μπουτσάκη. Στο σημείο του κόρνερ κόβει ο Μπουτσάκης. Ο Μίγας περνάει ωραία. Και κάνει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπόρεσε ο Κατσιμήτρος, αλλά ήταν πολύ δυνατή η σέντρα του. Κόρνερ. Την έχει βρει εδώ. Κατσιμήτρος. Και ένα ακόμα κόρνερ με εκτελεστή τον Λούκας Πολέτο. Είδατε εδώ ξανά πώς. Δεύτερο. Πολέτο δυνατά με φάλτσο. Παρακολουθούσε ο Κατσιμήτρος. Ήταν αρκετά επικίνδυνος ο Κατσιμήτρος. Φοβήθηκε ότι θα πάει απευθείας. Παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας, κατέληξε, ήταν αρκετά ψηλή, έξω, ξανά εδώ, πάνω από το ρουζόντο δοκάρι. Καλή προσπάθεια για απευθείας ευνηδιασμό του Κατσιμήτρου, δεν έπιασε, από τον Βραζιλιάνο του Λεβαδιακού. Το βολέ, Μπουσέλης προς τα πίσω, κόβεται, Νίκας κερδίζει μπάλα. Πολέτο παίρνει τη γραμμή. Σέντρα του κόβεται πάρα πολύ καλά και πανηγυρίσει ο Μαζουλουξής. Ένα ακόμα κόρνερ για την ομάδα της Λιβαδιάς. Που πιέζει αλλά δεν έχει δημιουργήσει κλασική ευκαιρία.
το πέμπτο κόρνερ για τον Λεβαδιακό. Ένα, θυμίζω, έχει μέχρι τώρα Εργοτέλης. Αλλά τα κόρνερ δεν κερδίζουν βαθμούς, μόνο τα γκολ. Στο πρώτο δοκάρι, βγει ο Μανουσάκης, έκοψε. Κονέ θα δοκιμάσει ένα δυνατό σουτ, καλό out. Καλή στιγμή από τον Ιβοριανό. Βλέπετε εδώ, Εμμανουλ Κονέ, το σουτ έξω από τα δοκάρια του Κατσιμίτρου, καλή φάση στο 38. Πουρσέλης πρώτη κεφαλιά, Μπουτσάκης, ο Νίλη προς τα πίσω, τυφλά λίγο, ο Μπάτζιος, ο Πέιος να απομακρύνει όπως ο Κόνε κατεβάζει. Σηκώνει τώρα εκεί που είναι μονοκόλλα. Μανουσάκης κερδίζει από τον Κονέ χωρίς φάουλ. Μανουσάκης έχει ελεύθερο γήπεδο, τον Σερβιλάκη δίπλα του. Σερβιλάκης θέλει να βρει τον Κόνρατ. Κόνρατ δεν περνάει καλά την μπάλα. Καλή στιγμή. Πάλι δεν βρήκε τελική ο Εργοτέλης, αλλά ήταν επικίνδυνη ανάπτυξη. Τελική πάσα του Κόνρατ ήταν πιο μπροστά από εκεί που θα ήθελε ο Μανουσάκης. Αν μπορούσε να τον τροφοδοτήσει καλά. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Στογιάνοβιτς. Ο Εργοτέλης μπορεί να εκμεταλλευτεί τους χώρους. Έχει ικανούς παίκτες που παίζουν μπροστά. Και σε αυτές τις αντεπιθέσεις μπορεί να γίνει πολύ πολύ επικίνδυνος. Και θυμίζω βέβαια ότι ο Εργοτέλης, πέρα από τη ζημιά στο Λεβαδιακό, ενδιαφέρεται και για τον ίδιο τον εαυτό του βέβαια. Μια νίκη εδώ θα μπει και αυτός στο παιχνίδι της ανόδου, πολύ δυνατά. Μίγας Κονέ, η πάσα του περνάει, Μπιανκόνι, τέτα τέτ, Μπιανκόνι πλασάρι, σωτήρια επέμβαση του Κατσιμίτρου. Η μεγάλη φάση του μάτς στο 40. Μπιανκόνι βρέθηκε σε θέση βολής, βλέπετε εδώ, γύρισε, πλάσαρε, σημάδεψε τη γωνία, την κλειστή όμως. Του Κατσιμίτρου εδώ η παλιά του Κονέ και το λάθος που έδωσε την ευκαιρία στον Μπιανκόνι να εκτελέσει. Στην κλωστή του γωνία όμως ο Κατσιμίτρος έσωσε τον Εργοτέλη. Κονέ στο κόρνερ. Πολύ ψηλά προς το δεύτερο δοκάρι. Μαζούλουξης απομάκρυνε. Σιμελίδης γλιστράει λίγο την ευκαιρία στον Μπουρσέλη να πάρει μπάλα. Μανουσάκης. Καλή τρίπλα του Μανουσάκη, δεύτερη, με τον Λιάγκα και τρίτη, δεν θα μπορέσει, το παράκανε λίγο, δεν είχε και στήριγμα κοντά του βέβαια. Καραχάλιος, γρήγορα, Μίγας, ένας παίκτης του Εργοτέλνες στο λίγο έξω από την περιοχή στο έδαφος. Μπιανκόνι με τον Μπάτζιο εκεί, μονομαχούν κάποιες διαμαρτυρίες του Καραχάλιου. Εδώ ο Οικονομόπουλο έχουν ξεφύγει λίγο τα πράγματα, έτσι. Εντάξει, έχουν πάει πάνω σε ένα παίκτη του Λεβαδιακού. Δεν ξέρω γιατί, ίσως δεν πετάξανε την μπάλα έξω. Γιατί υπάρχει παίκτη του Εργοτέλη στο έδαφος, ναι. Αλλά είναι στην άκρη της μεγάλης περιοχής, όπως είδες. Εντάξει, δεν χρειάζονται αυτά τώρα στο παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι είναι κρίσιμο σε ένα μίνι πρωτάθλημα μόλις 5 αγωνιστικών. Δεν υπάρχουν διπλά παιχνίδια. Και εδώ η τελευταία φάση, το μαρκάρισμα του Μπάτζιου. Μπιανκόνι σηκώνει τα χέρια του, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Και ο Κόλα φάνηκε να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Ο Μπουρσέλης σηκώθηκε. Κίτρινη κάρτα στον Λιάγκα και στον Μπάτζιο. Yeah.
Ήταν και ο Τσουλιάγκας είναι αυτός που πήρε σίγουρα μια κίτρινη κάρτα. Και ο Μπάτζιο στην δεύτερη από μια κίτρινη κάρτα στην κάθε ομάδα για αυτή την προηγούμενη σύραξη. Κατσιμήτρος θα επαναφέρει. Ο Πέιος κάθεται στον Κόνραντ. Λιάγκας με το κεφάλι κερδίζει. Σημελίδης ανοίγει το Μεχία. Σημελίδης κρατάει, δεν βλέπει από πίσω του. Επιμένει ο Μεχία. Ανοίγει το κοντρόλ μας, Λουξής απομακρύνει. Μπουρσέλης για τον Τζέλιο. Κονέ ξανακερδίζει η κατοχή. Νίκας. Ενήλικε Πολέτο. Νίκας με Τσέλιο. Πιο δυνατός, χωρίς φάουλ. Αλλά από μακρινή παίκτη στο Εργοτέλη με τον Μπουρσέλη και τον Πέιο να αφήνει στον Μπουτσάκη. Μπουρσέλης πίσω, Μαζουλουξής. Σήκωνε τώρα αυτός αναγκαστικά μπάλα για τον Σημελίδη, τον Πολέτο και τον Νίκα. Ο Μπουρσέλης θα εκτελέσει, μπορεί να το κάνει και απευθείας, να δούμε. Ή θα γεμίσει. Αντώνης Μπουρσέλης στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους αυτήν την εκτέλεση φάουλ. Πήγε να το κάνει απευθείας πάνω στον Νίκα, πάνω στο τείχος. Απομάκρυνε παίκτη του Λεβαδιακού. Κατσιμήτρος πολύ έξω από την περιοχή του και λίγο επικίνδυνα. Τώρα θα χαθεί η μπάλα και είναι ο Μεχία τετατέτ. Θα πλασάρει, δεν θα μπορέσει. Τεράστια ευκαιρία. Μπιανκόνι, ο Νίλη θέλει να γυρίσει για τον Πολέτο. Είναι η δεύτερη φορά που ο Κατσιμήτρος σώζει την εστία του, ή αν θέλετε που οι παίκτες του Λεβαδιακού αστοχούν σε ένα τετατέτ. Δεν μπόρεσε ο Μπιανκόνι, δεν μπόρεσε ούτε ο Μεχία. Μπιανκόνι στο 40, ο Μεχία στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Σημελίδης αποφεύγει τον Τζέλιο. Πάει κάθετα. Κρατάει πάντα Σημελίδης. Παρακράτησε ο Πέιος του, έκλεψε την μπάλα. Μπουρσέλης και Μπουτσάκης. Αυτή είναι η λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στο 0-0 οι δύο ομάδες με τις σημαντικότερες ευκαιρίες να είναι στην πλευρά του Λεβαδιακού. Στο 21 του Νίκα, στο 38 ο Κονέ. Αλλά οι μεγάλες φάσεις ήταν τα δύο τετατέτ. Στο 40 του Μπιανκόνι, στην κλειστή γωνία το πλασέ. Δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κατσιμήτρο, όπως και ο Μεχία στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Πάλι βγήκε μόνος του απέναντι από τον Κατσιμήτρο. Ο Κατσιμήτρος με το πόδι έβγαλε το πλασέ του χαφ από την Ονδούρα. Αλφρέντο Μεχία έχασε μια τεράστια ευκαιρία να βάλει την ομάδα του μπροστά στο σκορ πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Σε λίγα λεπτά θα τα πούμε για το δεύτερο ημίχρονο. Στο κήπεδο της Λιβαδιάς, Λεβαδιακός και Εργοτέλης, δεύτερη αγωνιστική των play-off της Super League 2 είναι στο 0-0. Βλέπετε και τα στατιστικά με τις 5 τελικές για τον Λεβαδιακό, 3 για τον Εργοτέλη. Η ουσία είναι οι 3 τελικές στην εστία που έχει ο Λεβαδιακός και κυρίως τα 2 τέτα-τέτ, τα χαμένα τέτα-τέτ με τον Μπιανκόνι και τον Μεχία μπροστά στον Κατσιμήτρο, τερματοφύλακα του Εργοτέλη, και νικητής και στις δύο περιπτώσεις. Στο τελευταίο 7 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου επιστρέφουμε διαφημίσεις και μετά πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο.
τέτα τέτ στα οποία ο Κατσιμήτρος έσωσε την ομάδα του. Ο Εργοτέλης από την άλλη πλευρά δεν απείλησε ουσιαστικά. Είχε κάποιες καλές επιθέσεις που δεν ολοκληρώθηκαν όμως, κυρίως λόγω της όχι πολύ καλής το καθοριστικό γκολ την περάσμενη αγωνιστική, την προαγωνιστική των play-off στη Νίκαια. Μπορεί να αλλάξει κάτι στην επίθεσή του ο Τζουζέπε Σανίνο. Από την άλλη ο Ταοσιάνης νομίζω ότι από την αρχή έχει βάλει όλα του τα όπλα. Τέλειος, ωραίος συνδυασμός και Μπουρσέλης. Ο Πέιος θα αλλάξει πλευρά. Σαρβιλάκης πίσω, Μαζούλουξης. Κάθετα για τον Κόνραντ. Αυτός πίσω στον Μπουτσάκη, ψάχνοντας για το σουτ, φάουλ πάνω στον Μεχία. Μένει ο κ. Απέτρου. Βλέπετε και τις ενδεκάδες δεν έχουν αλλάξει από το πρώτο μέρος. Και τώρα Νίκας. Σημελίδης μαρκάρεται στένα από τον Σερβιλάκη. Κάνει και φάουλ όμως στη συνέχεια στο Μανουσάκη. Κόνραντ κάνει την κίνηση. Ο Λιάγκας είναι εκεί, έρχεται ο Μανουσάκης. Ωραία ενέργεια του Μανουσάκη. Το σουτ, όχι πολύ δυνατό. Αν και ο Στογιάνοβιτς έδειξε να ευνηδιάζεται. Περίμενε σε άλλη γωνία την μπάλα. Αυτή κόντρα ρε κόρνερ. Καλή προσπάθεια του Μανουσάκη. Μπουτσάκης πάει στην εκτέλεση. Στο 48, δεύτερο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Εργοτέλη. Στογιάνοβιτς με γροθιές, έχει βγει η μπάλα. Πριν φτάσει στον Σέρβο τερματοφύλακα. Καραγάλιος. Κονέ. Ο Νίλη έχει ανοιχτεί, ο Κονέ προσπαθεί, θα πάρει το φάουλ από τον Μπουτσάκη. Και εδώ ξανά. Καθαρό το φάουλ. Ο Κόνι πιέζει ο Κόνραντ. Ο Μίγας προωθείται. Πολύ καλές αυτές τις προωθήσεις του Μίγα, το έχει αυτό. Ένα σουτ δυνατό σταματάει πάνω στον Κόλλα και τώρα Μανουσάκης. Κόνα διαβάζει τη φάση καλά, ο Καραχάλιος βγαίνει και το φάουλ από τον Ολλανδό. Εδώ ξανά ο αρχηγός του Λεβαδιακού. Πέμπτο φάουλ τον Κόνα. Μίγας για τον Μεχία, δεν τον βρίσκει Πέιος. Κόλλα, το φάουλ πάλι του Κόνατ πάνω στον Κόνε αυτή τη φορά. Υπάρχουν και διαμαρτύριες, ακούγεται από τα μικρόφωνα. Οι άνθρωποι του Λεβαδιακού ζητούν κάρτα κατά συνεχόμενα φάουλ που κάνει ο Ολλανδός. Λάθος πάσα του Πολέτο. Και τώρα ο Μεχία θα κάνει το φάουλ για να μην βγει αντεπίθεση γρήγορα πάνω στον Ηλία Τσέλιο. Μπουρσέλης, η πίεση του Πολέτο. Ο Ξυσπέιος, λάθος, ψηλά για τον Μπουρσέλη. Σημελίδης, κλεισμένος, γυρίζει πίσω τον Καραχάλιο.
κρατάει μπάλα κάθετα στον Μεχία. Είναι ο Τσελιός και ο Κόλλα. Ο Μεχία κρατάει με το μαρκάρισμα του Κόλλα. Θα πάρει το κόρνερ. Παράλληλα τα παιχνίδια. Τα τρία των play-out διεξάγονται αυτήν την ώρα. Όλα στο 0-0 και το Διάγορας Ξάνθη και Χανιά με τον Ιωνικό. Συνεπώς αναλύωτικη κατάσταση στη βαθμολογία. Το corner ψηλά και πολύ δυνατά ούτω Μπιανκόνι μπορεί να τρέξει από εκεί. Θα καταλήξει στον Κατσιμήτρο για να συνεχίσει το παιχνίδι. Τσέλιος κάτσε ωραία, πήρε το φάουλ. Σε μια ακόμα μονομαχία του με τον Μεχία. Κόλλα Μανουσάκης, ο Τσέλιος. Και πάλι ο Μανουσάκης θα κοπεί και πάλι από μια ακόμα πολύ καλή παρέμβαση του Καραχάλη, ο οποίος θα χάσει συνέχεια. Μανουσάκης κάθε για τον Κόνραντ. Βγαίνει ο Λιάγκας γρήγορα. Καλό τάκλιν, προσποίηση, κρατάει μπάλα και περιφάουλ. Να το Τζέλιο. Καλή πρώτη ενέργεια του Καραχάλιου, αλλά και ο Λιάγκας στη συνέχεια που έκοψε τελειωτικά αυτή την επίθεση του Εργοτέλη. Κονέ. Νίκας. Ωραία ο Νίκας. Το άνοιγμα του δεν είναι καλό, η πάσα του δεν περνάει από τον Πέλιο, τον Σερβιλάκη. Και τώρα Τζέλιος. Παίζει με τον Πέιο, Τσέλιος αλλάζουν την μπάλα με τον Πέιο, Μπάτζιος και Μαζουλουξής. Τρεις παίκτες του Λεβαδιακού στην πίεση, μπάλα πίσω στον Κατσιμήτρο και το ελεύθερο βολέ. Σερβιλάκης με χώρο. Διστάζει να πάει για τον Κόνραντ, δίπλα του στο Μανουσάκη. Τώρα Κόνραντ γυρίζει, Λιάγκας τσιμπάει την μπάλα, πλάγιο. Ναι Νίκο. Λοιπόν, δύο αλλαγές θα ετοιμάσει. Ετοιμάζει δύο Σανίνο για να αλλάξει λίγο την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του. Τσάπρας και Μαρίνος θα περάσουν σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο να δούμε ποιοι θα βγουν. Ένας χάφι αμυντικός, ο Τσάπρας παίζει αρκετά και σαν center back φέτος έχει παίξει. Και ο Μαρίνος βέβαια. Ιδανικός από τον Ολυμπιακό. Έχει πετύχει και αυτός γκολ περασμένη αγωνιστική στην νίκαια. Περπέρασε σέντρα του Πολετό. Και τώρα ο Τσέλιος. Έχουν γρήγορες επιστροφές οι επιθετικοί του Λεβαδιακού. Δεν είναι και πολύ εύκολο τα τρεξίματα πάνω κάτω. Έχει αρκετή ζεστή στη Λεβαδιά. Μπουρσέλης. Μαζουλουξής. Ο Πέλιος. Βρίσκει τον Τζέλιο. Προωθείται, δεν είναι κανείς κοντά του. Περνάει για τον Μανουσάκη. Εκεί κόβει ο Καραχάλιος. Πάει ο Τζέλιος δυνατά. Ο Κονέ όμως τελικά. Παίρνει μπάλα για τον Νίκα. Νίκας καθυστερεί, δεν αλλάζει ούτε για το Σιμελίδη. Κρατάει μπάλα. Περιμένει, δίνει στο Μεχία. Και τώρα φεύγει η μπάλα προς τα εκεί που είναι ο Πολέτο. Μανουσάκης πιέζει, Νίλη. Νίλη ανοίγει την μπάλα, χάνει ο Μεχία και αν κεφάλαιο ο Ισπανός. Ναι, Νίκο. Ο Μαρίνος λοιπόν θα μπει και θα φύγει από το παιχνίδι ο Σιμελίδης. Μία κίνηση προς το παρόν από επιθετική. Το Σανίνο. Ναι, που κράτησε τον Τσάπρα, ίσως να τον εβάλει αργότερα. Θα δούμε. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Ο 20χρονος Γιώργος Μαρίνος από τον Αστέρα Τρίπολης και τον Ολυμπιακό, δανεικός στους Ερυθρόλευκους στην ομάδα της Λιβαδιάς. Ένας ακραίος επιθετικός.
Το βολέ Κόνραντ με το κεφάλι. Δεν μπορεί να βρει τον Μπουρσέλη. Ήταν πολύ πιο πίσω ο αρχηγός του Εργοτέλη. Νίλη, επαναφορά. Πολέτο. Κόντρες βλέπετε το Πολέτο. Τώρα ήρθα από αριστερά. Και δεξιά είναι ο Μαρίνος. Στην κορυφή. Κανονική επιθετική τριάδα. Ο Μπιανκόνι. Μπουρσέλης. Με φάρ του Μεχία έχει σταματήσει ο αρχηγός του Εργοτέλη. Το σφύριγμα του Παπαπέτρου. Πέγιος. Μανουσάκης το άνοιγμα. Σε ρελάκι σέντρα Τσέλιος στην περιοχή. Τσέλιος προσπαθεί και παραλίγο. Πολύ μεγάλη φάση για τον Εργοτέλη. Αυτή η περίτεχνη ενέργεια του Ηλία Τσέλιου. Υποδέχτηκε την μπάλα. Βλέπετε εδώ πως στην περιοχή. Αποφεύγει και κάνει το πλασέ. Από αυτή την κάμερα. Δεν μπορώ να δω αν βρήκε και μπάλα στο δοκάρι. Έφυγε πάντως έξω από την εστία. Και αυτή η αντεπίθεση που αναγκάζει τον Κατσιμίτρο να βγει πολύ έξω από την περιοχή του για να κόψει πλάγιο. Μεγάλη ευκαιρία στο 56 για τον Εργοτέλη με τον Ηλία Τσέλιο. Ουσιαστικά η πρώτη κλασική ευκαιρία που κάνουν οι φιλοξενούμενοι στο παιχνίδι. Τσέλιος, να θυμίσω, ο οποίος έχει 4 γκολ, τα 3 από αυτά στο εκτός έδρας στη μεγάλη νίκη του Εργοτέλη επί του Ιωνικού στην νίκη του Χάτρικ. Μανουσάκης κρατάει πίσω. Τσέλιος στον Μπέιο. Σερβιλάκης θα κοπεί. Θα χάσει μπαλά. Διορθώνει το λάθος του. Τσέλιος, Πέιος. Μπουρσέλης είναι ελεύθερος. Τώρα παίρνει μπάλα. Περιμένει να ανέβει και ο Μαζουλουξής. Παίρνει την μπάλα κάθετα για τον Κόνραντ. Κόνραντ με το Λιάγκα. Δεν προλαβαίνει. Ο Ολλανδός αρκετά βαρύς. Δεν έχει βοηθήσει τον Εργοτέλη σήμερα. Κονέ. Πολέτο Μαζουλουξής. Θα πάρει καθαρά, όπως λέει ο κ. Παπαπέτρο, την μπάλα. Πέιος Τσέλιος πάει κάθετα. Μπουτσάκης στην περιοχή. Ψάχνει το σούτ στο Γιάνοβιτς. Εντυπωσιακά. Όχι τόσο δύσκολα, όσο περισσότερο εντυπωσιακά νομίζω ο Σέρβος. Έβγαλε αυτό το σούτ. Η ουσία είναι ότι ο Εργοτέλης απειλεί για δεύτερη φορά. Στο 58, δύο λεπτά μετά από την προσπάθεια του Τσέλιου. Τον Στογιάνοβιτς. Μπιανκόνι ξανακερδίζει με πείσμα Νίκας. Λάθος. Αλλά παραμένει στα πόδια των παικτών του Λεβαδιακού. Μέχεια. Νίλη. Αφήνει στο Μεχία. Κονέ. Κάθετα για τον Πολέτο. Δεν βρίσκει χώρο για σούτ. Ο Νίλη. Μια σέντρα που δεν περνάει ούτε αυτή. Μανουσάκης κατεβάζει, αλλά είναι πολύ μόνος του. Θέλει να κάνει μια τρίπλα. Καραχάλια στον κόβει απευθείας. Και Μίγας. Σε μια από τις γνωστές προωθήσεις του, ο Μίγας Μανασάκης τον παρακολουθεί. Σταματάει ο Μίγας ωραία. Ψάχνει στηρίγματα. Τώρα και τον Μανουσάκη. Και τον Πέιο θα χάσει την μπάλα. Και τον Στριβλάκη, συγγνώμη, θα χάσει την μπάλα. Δεν μπορούν οι παίκτες του Εργοτέλη όμως να βγάλουν ψύχρεμα από την περιοχή τους. Μαζουλουξής με το κεφάλι κόβει. Ποιος θα χάσει κι αυτός πάλι. Ο Κονέ. Κονέ αποφεύγει τον Τζέλιο. Κάθετα για τον Μπιανκόνι με τον Μπάτζιο κολλημένο πάνω του. Δεν μπορεί να γυρίσει. Μαρίνος θα κάνει τους ψηλά.
στο 60 η φάση αυτή. Ο Γιώργος Μαρίνος, αλλαγή. Εδώ ξανά. Η τελική προσπάθεια του Μαρίνου, αρκετά άστοχη. Νίκο, θα κάνει αλλαγές και ο Ταουσιάνης. Αλλαγές, ναι, θα περάσει τον Κατσούρη και τον Θεμιστοκλή Πατρινό σε λίγο στο παιχνίδι. Αυτοί οι δύο πρώτοι και έτσι να ετοιμάζεται άλλος ένας. Εδώ ίσως ο Πατρινός πάρει τη θέση του νεαρός επιθετικός του Κόνραντ. Μίγας. Αφήνει πίσω στον Κονέ. Ο Εργοτέλης έχει κλειστεί αρκετά στην περιοχή μετά τις δύο φάσεις που έκανε στο 56 και στο 58. Η παλιά για τον Νίλη. Ωραία σπάνω στην περιοχή, θέλει να γυρίσει προς τον Μπιανκόνι. Επιμένει, έχει δύο μπροστά του. Βγαίνει άμυνα τον Μπάτζιο. Μαρίνος. Κονέ. Νίκας θέλει να γυρίσει. Με τον Σερβιλάκη, Νίκας. Τελικά out. Καλή η αμυντική προσπάθεια του Σερβιλάκη πάνω στον Νίκα. Δεν τον άφησε να γυρίζει όπως ήθελε. Τον έβγαλε έξω από την κάθε γραμμή του τέρματος. Και τελικά τον ανάγκασε να αφήσει την μπάλα out. Νίκας φάουλ σε αυτή τη φάση και θα γίνουν και οι αλλαγές, νομίζω, Νίκο Οικονομόπουλε. Ναι, τώρα θα γίνουν οι αλλαγές και ετοιμάζει και μία ο Σανίνο. Θα περάσει τον Κοκκίνη στο παιχνίδι. Και αλλαγές που λέγαμε πριν. Δύο για αποκίνηση από πλευράς Εργοτέλη και μία από πλευράς του Σανίνο για την ομάδα του Λεβαδιακού. Το Αουσιάνης βλέπει ότι έχει πάρει το κέντρο η ομάδα του Λεβαδιακού και θέλει να ενισχύσει τη μεσαία του γράμμη. Και έφυγε ο Κόνραντ το παιχνίδι, όπως είδαμε, για να περάσει, να γίνει η αλλαγή. Ο Κόνραντ φεύγει και μπαίνει, λοιπόν, ο Πατρινός, έτσι. Καλώς. Και φεύγει και ο Σερβιλάκης για να πάρει τη θέση του Κατσούρη. Και τώρα θα γίνει και η αλλαγή και του άκρα. Λεβαδιακού. Θα βγάλει τον Κονέ τελικά. Με τον και μπαίνει ο Κωστή. Ναι, ο Κωστή τελικά θα είναι η αλλαγή του, σωστά. Ενισχύει κι άλλο την επίθεση του Σανίνο, θέλει την νίκη. 20χρονος επιθετικός χαφ από την Κύπρο, Ιωάννης Κωστή. Δανεικός και αυτός από τον Ολυμπιακό. Ήρθε τον Φεβρουάριο. Μπουρσέλης, Πέιος. Έχει βγει την μπάλα. Τελειώνει αυτή η προσπάθεια του Εργοτέλη. Ναι. Κωστή. Και ο Μαρίνος στο πλάγι. Μπιανκόνι, το σούτ, η επέμβαση, άλλη μία στο παιχνίδι του Κατσιμίτρου από το σούτ του Λουκάς Πολέτο. Εφούλ επιθετικό σχήμα πια ο Λεβαδιακός, ξανά εδώ η φάση. Ξεκίνησε από τον Κωστή, ο Μπιανκόνι άφησε Πολέτο. Έπεσε ο Κατσιμίτρος, πολύ καλό παιχνίδι από τον τερματοφύλακα του Εργοτέλη σήμερα. Το κόρνερ, κεφαλιά καταρχάς από τον Μανουσάκη, βγαίνει Κατσιμίτρος και μπλοκάρει. Μουσική
Ο Νίκας τώρα είναι, έχει πάει πιο πίσω, καθώς βγήκε ο Κονέ και παίζει ουσιαστικά δίπλα στον Μεχία και μπροστά, πίσω από τον Μπιανκούνι, παίζει ο Κωστή, ο Πολέτο, ο Μαρίνο στα άκρα. Νίκας. Μιλή πίσω, αλλάζει την μπάλα με τον Λιάγκα. Ανοίγει τον Ηλί. Γιανκόνι γυρίζει. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Μαρίνο. Απευθείας πήγε να βρει τον Κωστή. Δεν πέρασε. Τώρα Μπουρσέλης. Και αυτός δέχεται τα συγχαρτήρια, αλλά είναι αυτογκόλ. Είναι αυτογκόλ το οποίο έχει κάνει ο Παπαγεωργίου. Θα το ξαναδούμε βέβαια για να είμαστε σίγουροι. Εδώ η μπαλιά, κοιτάξτε, ο Βασιλόγιννης περνάει την μπάλα πάνω από τον Φαζό. Τον αποφεύγει, βγάζει την μπαλιά, προσπαθεί να αποκρούσει εκεί ο Παπαγεωργίου και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ξανά η φάση και το αυτογκόλ από τον Παπαγεωργίου, ο οποίος θα βάζει και με τους συμπαίχτες του, γιατί δεν έδιωξαν όπως έπρεπε προηγουμένως και κυρίως πώς μπήκε ο Βασιλόγιαννης. Και ο Γιάννης Ταουσιάννης τώρα με την έξοδο του Σερβιλάκη, ο Κόλα έχει πάει στη θέση του και παίζει στα πλάγια από αριστερά, ενώ από την άλλη πλευρά είναι ο Κατσούρη και παίζει με δύο μόνο κανονικούς center back μας, Λούξη και Μπάτζιο. Μπουρσέλης στην εκτέλεση του φάουλ. Περνάει από όλους παραλίγο να ευνηδιαστεί ο Στογιάνοβιτς αυτά τις επικίνδυνες για τον τερματοφύλακα φάσης. Χωρίς να πιάσει την μπάλα κανένας. Βλέπετε εδώ ξανά. Σκάει μπροστά στο Γιάνοβιτς. Ο Σέρβος ήταν σε ετοιμότητα για να βγάλει τη φάση. Καλή στιγμή για τον Εργοτέλη στο 68 και ένα κόρνερ. Περνάει, δεν μπορεί ο Μπατζίος να πιάσει και το σουτ. Πίσω στο δεύτερο δοκάρι, Νίκο Οικονομόπουλο, είχαμε και άλλη αλλαγή. Τώρα θα κάνει ο Εργοτέλης, ο Ταουσιάννης θα περάσει το παιχνίδι τον Νάπη και θα βγει ο Τσέλιος σε λίγο στην επόμενη διακοπή. Τα αλλαγή στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εδώ ξανά, δεν μπόρεσε ο Μπατζίος, δεν είναι και επιθετικός, να κάνει απευθείας το σουτ όπως ήρθε την μπάλα. Κατσιμήτρος απομακρύνει. Δεν μπορείς ο Πατρινός. Και φάουλ τώρα πάνω στον Πέιο. Ο Πέιος μάλλον πάνω στον Κωστή. Εδώ η αλλαγή Ηλίας Τσέλιος. Θα αφήσει στη θέση του τον πιστές του Άπη, ο Ολλανδός, γεννημένος στη Σομαλία. Νίλη. Πίσω, καθώς δεν είχε διάδρομο από εκεί στον Στογιάνοβιτς. Καραχαλιός, ωραία. Μαρίνος ελίσσεται. Πολέτο με τα κουνάκια, θέλει να βρει τον Ήλιο, όχι καλά όμως. Μπουρσέλης κρατάει. Ο Άπη έβγαλε προς τα πλάγια. Ο Κόλα.
Λάθος πάσα τώρα για τον Άπη. Μεχία. Κωστή. Ψάχνεται για σουτ. Πέφτει πάνω στον κόλ. Από τον κόβει εύκολα. Μπουρσέλης περιμένει. Και τώρα από την άλλη πλευρία στον Μανουσάκη. Έχει ανέβει ο Κόλλα. Παίρνει μπάλα. Τρίπλα του Κόλλα. Δοκιμάζει ένα σουτ. Κόβεται πάνω στον Καραχάλιο. Νίλη. Γιάνκονι με πίεση στον Μαζουλουξή. Θα δώσει το φάουλ του Ζωάου Πέτρου. Πέιος Μαζουλουξής, Μπουρσέλης, ανοίγει το Κατσούρι, παίρνει μπάλα. Κατσούρι και πάλι στον Μπουρσέλη που ψάχνει για τη σέντρα, δοκιμάζει ένα σουτ ψηλά, όμως έφυγε η μπάλα, δεν ανησύχησε τον Στογιάνοβιτς. Ξανά εδώ. Τόσο του Μπουρσέλη. Ο Μίγας σε μια της προωθήσεις του παίρνει το πλάγιο. Λίγο συχνές προωθήσεις από τον Γιώργο Μίγα. Έχει διασκελισμό, είναι ταχύς και δυνατός για να κρατήσει μπάλα. Το πλάγιο περνάει, Νίκας κεφαλιά προς τα πίσω εκεί και πάλι είναι ο Πανταχού Παρών σήμερα και σωτήριος για τον Εργοτέλη Κατσιμήτρος. Με τα χέρια στον Ορέστη Κατσούρη. Κατσούρη έχει χώρο. Συγκλίνει ο Μπουρσέλης δίπλα, παίρνει μπάλα και πάλι Κατσούρη. Στην άλλη πλευρά δεν περνάει κάθετα ο Μπουτσάκης. Πέναλτι. Θα κερδίσει πέναλτι σε αυτή τη φάση από τον Γιώργο Μαρίνο. Το έδειξε απευθείας ο κύριος Παπαπέτρου. Αν το δούμε στο 73. Βλέπετε εδώ ο Μπουτσάκης. Να λύσει τον γόρδιο δεσμό στο 74ο λεπτό. Δείχνει και τη φανέλα του ο Αντώνης Καπνίδης. Πετυχαίνει το έκτο του γκολ φέτος. Ίσως το σπουδαιότερο όμως. Ξανά η φάση. Τάτος στο γέμισμα. Περνάει στο δεύτερο δοκάρι μπάλα. Ο Καπνίδης μια ψιλοκρεμαστή κεφαλιά. Απίστευτη εκτέλεση. Στο 74, απέναντι από τον Στογιάνοβιτς. Η μεγάλη ευκαιρία του Εργοτέλη. Μανουσάκης εκτελεί σωστά 0-1 ο Εργοτέλης στο 74 με τον πρώτο του σκόρερ στο πρωτάθλημα. Γιώργος Μανουσάκης πετυχαίνει από την άσπρη βούλα. Εκεί στο κόρνερ βλέπετε ξανά εδώ την εκτέλεση από την άλλη πλευρά στο Γιάνοβιτς. Έχουν γίνει ένα κουβάρι όλοι οι παίκτες και από τον πάγκο του Εργοτέλη. Το ένα το γκολ στο πρωτάθλημα για τον Γιώργο Μανουσάκη. Ένα γκολ που εάν καταφέρουν και κρατήσουν το 0 οι κριτικοί θα αποδειχθεί χρυσό. Ένα γκολ που μπορεί να τους βάλει και αυτούς σαν τέταρτη ομάδα στο κόλπο της ανόδου για τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Να δούμε, έχει αρκετό δρόμο το παιχνίδι. Έχει ένα γεμάτο 15 λεπτό. Ναι, Νίκο. Μητίδης και Τζιόρας, έφυγε ο Μεχία από το παιχνίδι, κινήσεις του προπονητή του Λεβαδιακού και ο Μπιανκόνι
Κλείνει και η άλλη αλλαγή με τον Μητίδη. Αλλάζει και αλλάξει... τον Μπιανκόνη, βέβαια βάζει επιθετικούς. Τελείως... Μόνο επιθετικούς βάζει τώρα, ναι, ο Μητίδης θες τον Μπιανκόνη. Μόνο ο Νίκας θα παίξει σαν αμυντικό χάφ ουσιαστικά. Και ο Τζιόρας είναι επιθετικός. Φουλ επίθεση, δεν έχει άλλη επιλογή. Ο Σανίνο, Μαρίνος. Το σουτ πέφτει και πάλι ο Κατσιμίτρος. Ο Κωστή ήταν αυτός που κάνει το σουτ στο 75. Κατσιμίτρος τα έχει πιάσει όλα σήμερα. Πατρινός εδώ στο Μανουσάκη. Μανουσάκης κρατάει, πιέζεται. Πιο πίσω στον Μπουτσάκη. Μπουτσάκης και πάλι Μανουσάκης. Θα κοπούν τελικά. Στον Άπη, φάουλ. Πάνω στον Ολλανδό. Εδώ ο Τζιόρας. Όλα τα επιθετικά όπλα του Σανίνου στο γήπεδο. Να πούμε ότι και τα Χανιά κερδίζουν τον Ιωνικό 1-0. Και η Ξάνθη, που όπως όλα δείχνουν μέχρι τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι η μεγάλη κερδισμένη της αγωνιστικής, κερδίζει στην Ρόδο τον Διαγόρα. Τζιόρας Κωστή. Μαρίνος και Κωστή. Πίσω στον Μαρίνο. Κλείνει και ο Μπουρσέλης, βοηθάει την αμυνά του, κερδίζει μπάλα, ωραία ο Μπουρσέλης. Στον Πατρινό που είναι ελεύθερος. Κρατάει, Άπη. Μπουρσέλης. Χωρίς να βιάζονται να εκδηλώσουν αντεπίθεση οι παίκτες του Εργοτέλη. Προηγούνται 1-0, αφήνει δίπλα στον Μανουσάκη. Και πίσω στον Άπη. Μπέλα καταλήγει στον Κατσιμίτρο. Ελεύθερο βολέ. Αυτή τη στιγμή δεν κάνει καλό κοντρόλ. Πατρινός. Τους περνάει όλους. Ο Νίλη τελικά θα είναι αυτός που θα κόψει. Αφού πέρασε το Λιάγκα ο Πατρινός. Είναι στο έδαφος ο Θέμης Πατρινός. Λιάγκας κρατάει μπάλα. Πολέτο. Μια προωθημένη παλιάκι που είναι ο Μαρίνος. Ο Κόλα βγαίνει μπροστά του και κόβει σε πλάγιο. Νίκο Οικονομόπουλο, και άλλη αλλαγή. Ναι, από πλευράς Εργοτέλη θα περάσει ο Κοκκίνης και θα φύγει ο Μπουτσάκης από το μάτς. Μπουτσάκης ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι με το οποίο προηγείται ο Λεβαδιακός, ο Εργοτέλης του Λεβαδιακού. Πέναλτι που εκτέλεσε ο Μανουσάκης εδώ, ο Γιάννης Μπουτσάκης. Το κερδισμένο πέναλτι από τον Μαρίνο. Που έδωσε την ευκαιρία στον πρώτο σκόρερ της ομάδας του. Να ανοίξει το σκόρ εδώ, ο Άπη πέφτει στο έδαφος, θα τα δούμε τώρα αυτά. Στα τελευταία λεπτά νομίζω, με τον Εργοτέλη να προηγείται από το 73ο λεπτό. Σε αυτόν δεν έδωσε κίνδυνο. Ναι, εδώ. Γιάννης Κωστή. Αυτή τη στιγμή ο Ιωνικός είναι στους 47 βαθμούς, καθώς χάνει στα Χανιά. Η Ξάνθη έχει ανέβει στους 45, στη δεύτερη θέση, 2 βαθμούς πίσω από τον Ιωνικό. Στους 44 είναι ο Λεβαδιακός που χάνει από τον Εργοτέλη. Στους 42 έχει ανέβει ο Εργοτέλης και στους 39 βέβαια πιο πίσω τα Χανιά. Με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής των play-off, τα play-off έχουν πάρει ουσιαστικά φωτιά. Είναι πλέον 4 οι ομάδες, ξεκάθαρα και με τον Εργοτέλη, στο κόλπο της ανόδου. Κοκκίνης. Το φάουλ από τον Ηλί.
Μπούρσελης θα εκτελέσει. Μαρίνος και Κωστή κάνουν το τείχος για την ομάδα της Λιβαδιάς. Πιθανότατα ο Μπούρσελης, αν και είναι αρκετά μακριά. Να δούμε. Θα κάνει γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι και προς το Γιάννοβιτς, δεν έχει πρόβλημα. Βγαίνει μπλοκάρι και θέλει να βγάλει γρήγορα τον Πολέτο και είναι ο Μπάτζιος. Μονομαχή με τον Πολέτο, απειβοηθάει, κάνει λάθος όμως Μαρίνος. Πολέτο με τον Κόλλα και τον Άπη κοντά του. Κόλλα κλείνει καλά, πλάγιο. Τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Λεβαδιακός. Καθώς χάνει ο Ινικός, όπως είπαμε, στα Χανιά και ο Λεβαδιακός χάνει μοναδική ευκαιρία με αυτό το γκολ που δέχτηκε στο 73 από το πέναλτι του Μανουσάκη να πιάσει την πρώτη θέση. Είχε ένα δεκάλεπτο σύν τις καθυστερήσεις για να θέλει να ανατρέψει την κατάσταση. Κωστή. Πίεση του Άπη, πίσω η μπάλα. Μίγας. Συγκλίνει. Κάθετα για κανέναν, μόνο για τον Μπάτζιο που κάνει βιαστικό διώξιμο και πάλι η μπάλα παραμένει στους γηπεδούχους με τον Καραχάγιο και τον Λιάγκα. Νίλη με το κοκκίνι μπροστά του. Θα χάσει ο Τζιόρας από την καλή παρέμβαση του Μαζουλουξή. Κοκκίνης. Θέλει να περάσει ταχύτητα το Λιάγκα, δεν μπορεί. Με τα πόδια Γιάννοβιτς, Καραχάλιος. Χώρο. Πίσω από τη σέντρα όλοι οι παίκτες του Εργοτέλη. Μαρίνος. Πολέτο. Πολέτο θέλει να μπει στην περιοχή, ανοίγει όμως την... Κατσούρη και Κοκκίνης. Κρατάνε καλά την μπάλα επί του Εργοτέλη. Μπουρσέλης. Έχει τον Άπη, του δίνει. Και ο Άπη έχει ελεύθερο τον Κόλλα. Και Μανουσάκης. Ακούτε και τα χειροκροτήματα πίσω στον πάγκο του Εργοτέλη. Για αυτό το καλό passing game που το χρειάζεται αυτό ο Εργοτέλης να κρατήσει λίγο μπάλα. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά καθώς προηγείται ένα 0. Μπάτζιος, λάθος, offside. Καθώς έμπαινε ο Τζιόρας. Έχασε λίγο τη φάση ο Μπάτζιος, αλλά στάθηκε τυχερός. Εδώ η προηγούμενη φάση. Κεφαλιά. Και ο Τζιόρας εκτεθειμένος. Εργοτέλης παραλίγο εδώ, ενώ βλέπαμε ένα replay, να κάνει το 0-2, δεν ήθελε πολύ. Θα το δούμε εδώ, με τον Πατρινό να κάνει το control. Αλλά τελευταία στιγμή ο Μαρίνος του βάλει κόντρα. Σωτήρια επέμβαση αυτή τη φορά του Μαρίνου. Στο 84, Μπουρσέλης θα κλέσει το corner. Καραχάλιος, Τζιόρας, κρατάει ο Μητίδης, είναι μόνος του, προτιμάει πίσω τον Νίλη, δίστασε να κάνει μακρινή παλιά. Καραχάλιος, προχωράει καθετά, βλέπει τον Μίγα που είναι ελεύθερος. Μίγα στη σέντρα προς τον Μαρίνο, δεν μπόρεσε να γυρίσει προς τον Μητίδη ή να γυρίσει προς το τέρμα την μπάλα. Κέρδος στο πλάγιο για τον Λεβαδιακό. Έξω,
το πλάγιο δεν είναι καλά εκτελεσμένο. Ο Μανουσάκης και πάλι ο Μίγας κερδίζει ωραία. Με Μπουρσέλη, νέο πλάγιο. Πέντε παίκτες του Λεβαδιακού στην περιοχή. Πάει και ο Νίκας. Ο Μίγας θα εκτελέσει δυνατά το πλάγιο σαν σέντρα. Είναι κεφαλιά από τους παίκτες του Εργοτέλη και ο Μανουσάκης μακριά σε νέο πλάγιο. Ο Μίγας θα ξανακάνει το ίδιο. Και πάλι βγαίνει άμυνα, ένα σούτ του Νίλη στα χέρια του Κατσιμίτρου, ακριβώς καλό απευθείας σούτ του Ισπανού. Α, ήταν στη σωστή θέση και πάλι ο Κατσιμίτρος. Ένας σαφώς από τους διακριθέντες, πίσως ο πολυτιμότερος παίκτης, αν υπολογίζει κανείς τα δύο τετατέτ που έβγαλε στο πρώτο μέρος στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Δημήτρης Κατσιμίτρος. Μανουσάκης, κολλά, Μπουρσέλης, ανοίγει το Κοκκίνης, δυνατή η σέντρα του, δεν προλαβαίνει, out. Χρόνος τελειώνει για τον Λεβαδιακό, τελευταίο τετράλεπτο, συν τις όποιες καθυστερήσεις. Καραχάλιος, γέμισμα, Μητίδης, μονομαχή με Μαζουλουξή, Τζιόρας και πάλι θέλει να ξαναβρει τον Μητίδη. Απευθείας ο Πολέτο δεν μπορεί. Και Μπουρσέλης τώρα. Κρατάνε καλά την μπάλα οι παίκτες του Εργοτέλη. Μανουσάκης, ένα χτύπημα του Μίγα στον Μπουρσέλη. Αυτή την κίτρινη κάρτα. Το σταμάτησε λίγο βία. Ο Γιώργος Μίγας. Αρκετή δουλειά στη δεξιά γραμμή. Πολλά τρεξίματα και προωθήσεις, δεν μπόρεσε να βρει μια καλή τελική ασίστ όμως πάσα για κάποιο γκολ. Μπουρσέλη σηκώθηκε. Μπαλιά δεν είναι καλή για τον Κοκκίνη. Είναι μακριά πολύ, άτσαλα. Και που δεν μπορεί να τρέξει ο Πολέτο. Κατσούριο, Πατρινός, μια κεφαλιά. Πρέπει τώρα να φύγει μπάλα προς τα πίσω, να κερδιθεί χρόνος και δευτερόλεπτα. Καραχάλιος, Λιάγκας. Ο Άπη πιέζει τον Κωστή, Νίκας. Και πάρει τον Καραχάλιο. Καλή πίεση του Πέιου. Και θα κερδίσει και τον πλάγιο ο Εργοτέλης. Κατσούρι είναι ο πλάγιο. Καθώς φτάσαμε στο 89. Εργοτέλης πάντα στο 1-0. Με την εκτέλεση πέναλτι του Μανουσάκη. Μπουρσέλης για το Μανουσάκη, κόλλα δυνατά για το Μανουσάκη, όμως δεν έχει κάποιον αντίπαλο κοντά του, δεν τρέχει. Είναι δυνατή παλιά, κατευθείαν out. Καραχάλιος κατεβάζει. Πατρινός πιέζει, Νίκας τώρα. Ανοίγει τον Ήλι. Νίκας στον Ισπανό. Μια πάσα για τον Πολέτο. Είναι και ο Κατσούρη που ελέγχει και βγάζει καλά για τον Κοκκίνη. Κοκκίνη κρατάει, θέλει να κρατήσει. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Ούτε ο Νίλ θα γίνει φάουλ. Είναι offside. Πιθανότατα εκεί η αλλαγή της μπάλας από τους παίκτες του Λεβαδιακού. Κατσιμίτρος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εδώ είναι το offside. Yeah.
Να δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε στο 90. Γκασνίκας, Σουάπι, μαρκάρι, στενά. 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Όχι πολλά. Καθόλου πολλά για τον Λεβαδιακό. Ο Άπι είναι στο έδαφος. Εδώ. Ο Λάντος πήρε το φάουλ από τον Νίκα. Κατσούρι. Εκεί που είναι ο Μανουσάκης. Κωστή ωραία ο Νίκας. Φεύγει τον Άπι, αφήνει στον Ήλι. Νίλη με τον Κοκκίνη, Τζιόρας, Κωστή, Νίκας. Δεξιά πλευρά είναι πιο άδεια. Εκεί πρέπει να πάει μπάλα. Μίγας κάνει την κίνηση, τον βλέπει ο Νίκας. Νίκας μπροστά στον Μανουσάκη, η σέντρα του βγαίνει εύκολα. Και ο Μπουρσέλης στον κόλα που απομακρύνει για τον Πατρινό. Μόνο ο Λιάγκας πίσω για την ομάδα του Λεβαδιακού. Καραχάλιος. Έχει ανοιχτεί ο Πολέτο, παίρνει μπάλα. Με δύο μπροστά του και χωρίς στηρίγματα δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Έτσι κάνει και φάουλ. Ο Βραζιλιάνος. Περίμεναν τρεις συμπαίκτες στην περιοχή, αλλά δεν υπήρχε κανείς κοντά του για ένα συνδυασμός. Θα κάνει και φάουλ εδώ στον Άπι. Ο Εργοτέλης κρατάει σχετικά άνετα σε αυτά τα τελευταία 20 λεπτά από τη στιγμή που προηγήθηκε από το 73 το προβάδισμά του. Λεβαδιακός δεν έχει απειλήσει, παρότι γέμισε την ομάδα και την περιοχή την αντίπαλη με επιθετικούς. Ο κύριος Σανίνο δεν βρήκε τις τελικές πάσες που θα ήθελε. Τζιόρας, Πολέτο, Κόλλα είναι εκεί για να βγάλει σε πλάγιο. Και παίρνει και την κόντρα, το πλάγιο για τον Εργοτέλη. Χωρίς να βιάζεται. Ήδη έχουμε διανύσει τα 2 από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Κοκκίνης, Μπουρσέλης, Άπι. Νέο φάουλ. Νέο φάουλ και κυρίως κερδισμένος χρόνος για τους παίκτες του Εργοτέλη. Βλέπετε, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων το παιχνίδι συνεχίζεται από την άλλη πλευρά. Ο Πέγιος είναι στο έδαφος. Ίσως κρατηθούν και κάποιες καθυστερήσεις επιπλέον. Ένα τελευταίο γέμισμα για την ομάδα του Λεβαδιακού στο 95 πλέον. Μόνο στο Γιάνοβιτς δεν έχει πάει στην περιοχή του Κατσιμίτρου. Τελευταία ζαριά ίσως. Βγαίνει άμυνα από τον Κόλλα και αυτό είναι το σφύριγμα της λήξης. Ο Εργοτέλης παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη. Εδώ επιστρέψαμε στη Λιβαδιά. Μεγάλη νίκη του Εργοτέλη επί του Λεβαδιακού. Το χρυσό γκολ. Ο πρώτος σκόρερ της ομάδος με 9 τέρματα στο πρωτάθλημα, ο κ. Μανουσάκης, με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 73, ο Νίκος Οικονομόπουλος. Δεν σηκώνω κανένα τηλέφωνο. Χώρο. Βλέπουμε εδώ και την εκτέλεση πέναλτι του Μανουσάκη που έδωσε αυτή τη μεγάλη νίκη στον Εργοτέλη. Είναι δίπλα με τον προπονητή του Λεβαδιακού, ο Νίκος Οικονομόπουλος, τον Τζουζέπε Σανίνο. Νίκο. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Λεβαδιακού. Νομίζει ότι ήταν σε κακή μέρα η ομάδα, χάθηκε ένα τρίποντο σήμερα εδώ. Πετάχτηκε η νίκη της νίκης στην προηγούμενη αγωνιστική. You think we are to bad day today? It's bad day for us. All
good job that we did before today. For us is ήταν μια κακή μέρα για μας. Ό,τι καλή δουλειά κάναμε τις προηγούμενες μέρες, σήμερα την πετάξαμε. Until now we believe that we can arrive the more up and take again the point for Ionikos, but today Ergotel is play good match and deserve. Μέχρι σήμερα πιστεύαμε ότι θα πάρουμε αυτό το παιχνίδι και θα φτάσουμε τον Ιωνικό στη βαθμολογία, αλλά δεν κερδίσαμε και έρθει ο Ergotelis και μείναμε πίσω πάλι τρεις βαθμούς. Τον ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much. Λοιπόν, αυτά από τον Τζουζέπε Σανίνο. Να θυμίσουμε ότι ο Λεβαδιακός έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Ήταν ανώτερος στο πρώτο μέρος. Έχασε δύο πολύ καλές στιγμές του στο 40 και στο 45 στις καθυστερήσεις ουσιαστικά του πρώτου ημιχρόνου με τον Μπιανκόνι και τον Μεχία να μην μπορούν να νικήσουν σε διαδοχικά τετατέτ τον Κατσιμίτρο. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα λιγάκι άλλαξαν, παρότι φόρτωσε την επίθεση του Τζανίνο, ο Σανίνο δεν βρήκε φάσεις και μεγάλες ευκαιρίες για την ομάδα του. Από εκεί πέρα είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος να μας πει για τον Γιάννη Τουσιάνη και για τη μεγάλη νίκη που πέτυχε και πήρε ο Εργοτέλης εδώ στη Λιβαδιά. Λοιπόν, coach, συγχαρητήρια. Μεγάλη νίκη σήμερα εδώ, σε μια δύσκολη έδρα, με μια ομάδα με τον ίδιο στόχο με εσάς. Μπήκατε, βάλατε φωτιά τώρα στις δύο θέσεις. Έχασε ο Ιωνικός. Περιπλέκω τα πράγματα, αλλά αυτό που κρατάτε εσείς είναι το πολύ σημαντικό αυτό τρίποντο που νομίζω μητρά και εξάποντο για την εκτός έδρας, έτσι. Καταρχήν, κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Πολύ μεγάλη συγκέντρωση με πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα για να φτάσουμε σε αυτή την πάρα πολύ σπουδαία νίκη για μας. Γιατί όπως καταλαβαίνετε και όπως είναι αντιληπτό, δημιουργεί πολύ καλύτερες προοπτικές από αυτές που είχαμε και γενικά πάρα πολύ καλές προοπτικές για αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, για τις σκέψεις που έχουμε στο μυαλό μας, που δεν είναι άλλο από το να διεκδικήσουμε μια από τις δύο προνομιούχες θέσεις, ειδικά τη δεύτερη. Κάτι το οποίο θα κάνουμε με απόλυτη πίστη μέχρι το τέλος και με όλες μας τις δυνάμεις. Επειδή αναφέρθηκες, coach, στο τέλος, όλα πιστεύεις θα κρυθούν τελευταία αγωνιστική. Βέβαια, εντάξει, έχουμε τρεις αγωνιστικές. Κοιτάτε παιχνίδι με το παιχνίδι, το καταλαβαίνω. Όταν αναφέρομαι στο τέλος, αναφέρομαι στη σειρά των τριών παιχνιδιών που υπάρχουν, γιατί κάθε αγωνιστική δίνει καινούργια δεδομένα. Άλλα δεδομένα υπήρχαν την προηγούμενη αγωνιστική και φυσικά άλλα δεδομένα υπάρχουν τώρα. Η ψυχολογία μετά από τη σημερινή νίκη παίζει ρόλο στους παίχτες σου, το πώς θα ανέβουν και πώς θα αντιμετωπίσουν τα τρία τελευταία παιχνίδια, πιστεύεις? Η ψυχολογία πάντα παίζει ρόλο στον αθλητισμό. Γενικά παίζει ρόλο, αλλά και στον αθλητισμό ένα παραπάνω. Αλλά θέλω να πω ότι τα δικά μας τα παιδιά στη διάρκεια της χρονιάς φέτος, που υπήρχαν και περίοδοι οι οποίοι δεν ήταν τόσο καλοί για μας, ποτέ δεν χάσαμε την πίστη μας και ποτέ δεν χάσαμε τη διάθεση, την όρεξη για δουλειά. Και αυτό νομίζω φαίνεται τώρα ότι μπορέσαμε να τρέψουμε μια περίοδο κακή που είχαμε. Και βλέπετε τώρα τα τελευταία παιδιά η ομάδα έχει ξαναβρει τουλάχιστον τον δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλή καλά. Συνέχεια. Σε πολύ λίγο, σε 30 δευτερόλεπτα, θα έχω κοντά μου να μείνουμε λίγο εδώ στο ρεπορτάζ, καθώς έρχεται ο σκόρερ της σημερινής συνάντησης. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Καταρχήν, έλεγε ο coach ότι κοιτάτε παιχνίδι με το παιχνίδι. Πολύ σημαντικό διπλό το σημερινό, με έναν αντίπαλο που έχει τους ίδιους στόχους με εσάς. Βάλατε φωτιά στο θέμα της ανόδου. Κοιτάτε τη δεύτερη θέση. Έχασε και ο Ιωνικός, περιπλέκονται τα πράγματα. Πες μας εσύ καταρχήν για το σημερινό παιχνίδι. Παίζαμε απέναντι από μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια από τις καλύτερες από την κατηγορία σίγουρα. Ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό διπλό για εμάς, το κυνηγούσαμε και μας βάζει για τα καλά στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης που την κοιτάζαμε από την αρχή του play-off. Πρωταγωνιστής, έβαλες τον γκολ, είχες άγχος στον ώρα του πέναλτι. Νομίζω θα σου το ρωτήσουν οι περισσότεροι. Σίγουρα είχα άγχος, αλλά εντάξει. Πέναλτι είναι, άμα το βάλεις, είσαι ήρωας, άμα το χάσεις, okay. Μπορεί να γίνει και το επόμενο. Ο coach μας έλεγε ότι παίζει πολύ μεγάλο σημαντικό ρόλο στη συνέχεια η ψυχολογία. Η σημερινή νίκη σας δίνει ένα ψυχολογικό αβαντάζ για τις τρεις τελευταίες κρίσιμες αγωνιστικές. Σίγουρα μας δίνει ένα πολύ σημαντικό ψυχολογικό αβαντάζ. Κάναμε ένα πολύ σημαντικό διπλό για μας. Είμαστε αίτητοι νομίζω και 6 αγωνιστικές τώρα. Και έχουμε ανακάμψει νομίζω από αυτό το σερί που είχαμε κάνει των 5 ετών και κοιτάζουμε μπροστά για το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό ταξίδι. Να σας πω ότι ο Ργοτέλης γυρίζει με καράβι στην Κρήτη. Μικρόφωνο στον Ηλία Χρήστο Γιαννόπουλο. Το γκολ του Γιώργου Μανουσάκη στο 73 με εκτέλεση πέναλτι έκρινε την αναμέτρηση εδώ στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Ργοτέλης 0-1, 47 βαθμούς. Ιωνικός 45, Ξάνθη 44, Λεβαδιακός 42, Ργοτέλης 3 αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-out. Από το σκηνοθέτη μας τον Ανώλη Παπανικήτα, τον Ηλία Χρυσογεννόπουλο και τον Νίκο Οικονομόπουλο, από όλους όσους εργάστηκαν για αυτή τη μετάδοση. Να έχετε καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.